Πάλι ανατροπή, πάλι με κάποιο χτύπη η νίκη για τον Ολυμπιακό. Το θέμα όμως είναι ότι εξελίσσεται σε κακό συνήθεια το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός συνεχώς δέχεται γκολ, δέχεται πρώτος γκολ. Ποια εξήγηση μπορείτε να δώσετε για αυτό που συμβαίνει? Εντάξει, εξήγηση θα μπορούσαμε να δώσουμε, πιστεύω, όταν γίνεται μια επίθεση των αντιπάλων και έχουμε μια κακή αμυντική λειτουργία. Για παράδειγμα, έχουμε δεχτεί κάποια γκολ από κόρνερ, όπου εκεί είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε απασχολήσει, αλλά το σημερινό γκολ δεν νομίζω ότι μπορεί να με απασχολήσει σε καμία περίπτωση. Έγινε ένα λάθος, δυστυχώς, και δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς να έχουμε δεχτεί την παραμικρή φάση μέχρι τότε. Επόμενη ερώτηση. Coach, το γεγονός ότι είναι ακόμα ένα παιχνίδι που αντιδρά ο Ολυμπιακός με το Λεβαδιακό, με την Κέρκυρα και απόψε, βοηθάει την ομάδα ψυχολογικά το να μην εγκαταλείπει, το να παίρνει έστω και στο φινάλι αυτό που θέλει, ή είναι μόνο για μας να λέμε και να γράφουμε? Όχι, όχι. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί πρέπει να δούμε και τις αντιπισότητες που υπήρχαν σήμερα, έτσι. Να σας πω την αλήθεια, κάνοντας το σκάουτινγκ στην ομάδα του Απόλλωνα, βέβαια σε παιχνίδια διαφορετικού στυλ, είχαμε δει ότι είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να αναπτυχθεί. Σήμερα είδαμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Εμείς ήμασταν βέβαια αυτοί που τους αναγκάσαμε να παίξουν έτσι, αλλά ακόμα δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι όσο το σκορ ήταν υπέρ τους, η ισοπαλία ήταν μόνιμα κάτω. Αυτό ήταν κάτι που μας στεναχώρησε, γιατί είχα δει άλλα πράγματα από αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, κατορθώσαμε και παρόλες αυτές τις αντιξιότητες και είχαμε καθαρό μυαλό. Σε κάποιες φάσεις μπορώ να πω ότι όσο πέρναγε η ώρα πήγαμε λίγο βεβαιασμένα, αλλά στο τέλος αυτό που δείχνει είναι μια πολύ καλή αντίδραση σε σχέση, για παράδειγμα, με το παιχνίδι της Κέρκυρας. Δεν δέχτηκαμε στην ουσία επιθέσεις. Νομίζω ο Απόλλωνας έχει δύο τελικές προσπάθειες. Εμείς 19 και με αρκετά καλές προϋποθέσεις οι περισσότερες. Αυτό που κρατάμε είναι σίγουρα οι 3 βαθμοί και το ότι προσπαθούμε να παίξουμε έτσι ορθολογικά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα προτιμούσε αυτό που γίνεται εδώ και 3 παιχνίδια, δηλαδή την ανατροπή και το ότι δείχνει χαρακτήρα η ομάδα, ή θα προτιμούσε να μπαίνει στο γήπεδο και να καθαρίζει τα μάτσα από την αρχή? Και αν προτιμά το δεύτερο, που φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι, τι πρέπει να γίνει για να φτάσει ο Ολυμπιακός ο φετινός σε αυτό το σημείο? Να μπαίνει και να καθαρίζει τα μάτσα από το πρώτο 20 λεπτό, όπως έχουμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό τα εκλεμονή παλαιότερα χρόνια? Ευχαριστώ. Ναι, είναι διαφορετικές οι εποχές, διαφορετικές οι συνθήκες. Σίγουρα όλοι θέλουμε να περνάμε κατά κάποιο τρόπο ευχάριστα απογεύματα, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, έχουμε δει πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στο φετινό πρωτάθλημα και νομίζω αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι ποιος θα πάρει τους περισσότερους πόντους. Εμείς είναι γεγονός ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα της ομάδας σε τέτοιου είδους παιχνίδια όσον αφορά τον αριθμό των τελικών προσπαθειών, τον αριθμό των επιθέσεων από τα πλάγια που μπορούμε να διασπάσουμε. Σήμερα είχαμε 12 προσπάθειες εντός περιοχής με σουτ, χώρια τις κεφαλιές. Είναι ένα αρκετά καλό στοιχείο. Νομίζω ότι λίγο με τον γκολ χάλασε όλη η εικόνα. Γιατί στην ουσία ήταν και η μοναδική φάση που δεχτήκαμε κάποια πίεση από τον αντίπαλο. Άρα αντιδράσαμε πολύ καλά σε σχέση και με το παιχνίδι της Κέρκυρας σε αντεπιθέσεις των αντιπάλων. Καλησπέρα. Υπάρχουν κάποια μάτς τα οποία είναι θεωρητικά εύκολα μέσα στο Καραϊσκά και ένα από αυτά ήταν και αυτό σήμερα. Υπήρχαν πολλές τελικές, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο τέλος. Αγχωθήκατε λίγο μέχρι να μπει το δεύτερο γκολ? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Στο ημίχρονο ήμουν πολύ ήσυχος. Ειλικρινά, δηλαδή αυτό που τους τόνισα, ότι θα το γυρίσουμε το μάτς, θα το τελειώσουμε στα 3-4 γκολ, αρκεί να μην μας πιάσει αυτό το άγχος του χρόνου.
Νομίζω ότι αντιδράσαμε αρκετά καλά. Υπήρξε ένα διάστημα λίγο βιαστικών αποφάσεων, αλλά νομίζω το ξεπεράσαμε αρκετά καλά. Υπάρχει ένα ερώτηση. Κότσε, σε ρωτάω κάθε αγωνιστική, θα σε ρωτήσω για όποια βλέπεις παιχνίδι με το παιχνίδι, την βελτίωση που θέλεις. Ναι, είναι γεγονός ότι και κάθε παιχνίδι καμιά φορά μας παρουσιάζει διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνω και τον κόσμο αρκετές φορές ότι έχει στο νου του, για παράδειγμα, γιατί δεν μου έγινε καμία ερώτηση γι' αυτό και θέλω να το αναφέρω εγώ. Για το αν θα πρέπει να παίξουμε με δύο ή ξέρω εγώ περισσότερους εκθέτους. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι γεμίζοντας την περιοχή με δύο, τρεις ή τέσσερις σέντερφορ, δεν νομίζω ότι θα γίνει πιο επιθετική ομάδα. Εμείς αυτό που δουλεύουμε πάρα πολύ είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που θέλουμε και να βγάζουμε τελικές προσπάθειες και να μην δεχόμαστε φάσεις. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό το πρόβλημα το συνάντησα όταν ήρθαμε στην ομάδα. Άρα είναι πολύ δύσκολο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, έχοντας παιχνίδια κάθε τρεις μέρες, να κάτσουμε να δουλέψουμε σε θέματα αλλαγής σχηματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή να το βελτιώνουμε συνέχεια. Σίγουρα και εγώ το σκέφτομαι αρκετές φορές τι είναι καλύτερο για την ομάδα, αλλά οτιδήποτε σκέφτομαι, το σκέφτομαι βάσει των χαρακτηριστικών των παιχτών που έχουμε, ώστε να γίνει και η πιο κατάλληλη επιλογή. Θυμάμαι έτσι αρκετές φορές αυτή τη συζήτηση και σε άλλες χρονικές περιόδους. Το θέμα είναι αν μπορεί ένας προπονητής στη διάρκεια του καλοκαιριού να έχει σίγουρα στο μυαλό του ένα στυλ παιχνιδιού, αλλά να το υπηρετήσει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παιχτών. Εγώ καταλαβαίνετε, έρχομαι στο μείον 5, δεν έχουμε χρόνο ούτε για πειράματα ούτε για τίποτα άλλο και βάζουμε και οριοθετούμε ένα στόχο ότι θέλουμε στο τέλος του πρώτου γύρου να είμαστε στην πρώτη θέση. Δεν γίνονται όλα αυτά και να έχει σχέση με τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Απλά ο κόσμος, και θέλω πολύ να τον ευχαριστήσουμε όλοι μας γι' αυτό, η φωνή του δυνάμωσε προς το τέλος και μας σώθησε πάρα πολύ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί αισθανθήκαμε έτσι πολύ καλά να έχουμε τον κόσμο να μας συμπαραστέκεται σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Θέλω να προχωρήσω λίγο την ερώτηση του συναδέλφου και να πω ότι αυτά είδατε εσείς. Αυτά που είδαμε εμείς, που έχουμε δει εμείς από εσάς, είναι όσον αφορά στην ομάδα, είναι η βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι, δηλαδή η φάση που δέχεται από τους αντιπάλους, που πριν την έλευσή σας ήταν πολλές. Στην πορεία είδαμε να βελτιώνεται λίγο το δημιουργικό κομμάτι, αλλά έχουμε ακόμα, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα ένα θέμα δυστοκίας. Δεν έχουμε το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ, αυτό. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα, παιδιά, το συζητάμε και είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι όλοι μας η ενέργεια και η προσπάθεια προσπαθεί να επικεντρωθεί στο πώς θα φτάσουμε σε αυτό το κουτί των 16 μέτρων που μας κοράζουμε. Σίγουρα το γνωρίζετε όλοι ότι το 80% ειλικρινά της δουλειάς που κάνουμε στο τακτικό κομμάτι αφορά το δημιουργικό κομμάτι και παράλληλα το transition, το αμυντικό. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε δυσκολίες, αλλά το παλεύουμε και το παλεύουμε πολύ καλά. Και αρχίζουμε και δίνουμε και μηνύματα, πιστεύω, αρκετά σοβαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να τα λύσουμε.